βγήκαμε από το σπίτι και πηγαίνουμε να φάμε μεσημεριανό. Έχουμε μόνο μισή ώρα γιατί ο Κωνσταντίνος έχει μάθημα σε μισή ώρα. Γιατί άργησε η προηγούμενη μαθητριά του. Τέλος πάντων, να μην τα απολογώ. Τα νέα τα δικά μου, ξέρετε, τα χέρια είναι άστα να πάνε. Τα δικά σας όμως τα νέα δεν τα έχουμε ακούσει. Για πείτε μας τα δικά σας προβλήματα. Όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρος. Ήθελα να πω ότι. Γιατί παλιότερα είχα πει ότι ο Κωνσταντίνος δεν απαντάει σε τίποτα. Βασικά ο Κωνσταντίνος είχε πει ότι ασχολούμαι εγώ με το κανάλι και με τη σελίδα. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχει αλλάξει το ισοζύγιο. Ο Κωνσταντίνος είναι ο επίτιμος καρδουλιαστής της σελίδας, να ξέρετε. Και απαντάει σε περισσότερα σχόλια. Ό,τι καρδούλα έχετε πάρει, παιδιά, σε οποιοδήποτε σχόλιο έχετε κάνει, κατά πάσα πιθανότητα ήταν από μένα, να ξέρετε. Όχι όλες, εντάξει. Όχι όλες. Αλλά απαντάω και εγώ πλέον, γιατί ο φόρτος εργασίας είναι πολύ μεγάλος. Πλέον από το. Από κάποια εδώ στιγμή που εγώ και... τα... λέω δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ άλλο να ένα απαντάω. Μήνα, έχει ένα μήνα, παραπάνω. Τουλάχιστον 2 με 3. Wow. Τέλος πάντων, εδώ και λίγο καιρό απαντάω και εγώ σε πολλά σχόλια και κάνω καρδούλες και απαντάω σε κόσμο κλπ. Οπότε είμαστε μαζί και εγώ και η Νίκη στον αγώνα. Βέβαια πλέον η Νίκη δεν ξέρω τι θα κάνει με αυτά τα χέρια. Όχι, έκανα βιντάκι σήμερα, εντάξει. Έχω προβλήματα σε κάποια πράγματα. Το βρίσκω. Δηλαδή εκεί που κάνει πράγματα, ξαφνικά παθαίνει ένα ηλεκτροσόκ. Εντάξει. Συνέχεια πονάω, αλλά όχι και πολύ. Ναι. Μην ανησυχείτε. Όλα το σώμα τα ξεπερνάει. Τα ξεπερνάει, μάλλον. Θα δούμε. Κοίταξε, σύντομα. Όπως και να έχει, κάποια στιγμή θα περάσει σίγουρα. Δηλαδή, ναι. Αν δεν είναι τώρα, θα είναι σε 80 χρόνια. Ακριβώς. Οπότε δεν αγωνόμαστε. Όχι, βέβαια. Λοιπόν. Εμείς είμαστε εδώ για να απολαύσουμε τη ζωή, όχι για να γκρινιάζουμε. Έχουμε μισή ώρα για να πάμε να γυρίσουμε και να φάμε. Οπότε πρέπει να λειτουργήσουμε γρήγορα. Εμείς τώρα λογικά θέλουμε 5 λεπτά να φτάσουμε εκεί και άλλα 5 να γυρίσουμε, πάνε τα 10 και ένα 20 λεπτό για να φάμε. Θα καταφέρουμε, αλλά λογικά θα χρειαστεί να πάμε σε ένα μπουφέ να φάμε. Ναι. Γιατί άμα δεν φάμε σε μπουφέ και παραγγείλουμε το φαγητό, μέσα σε 20 λεπτά θα έρθει. Οπότε δεν έχουμε καμία ελπίδα. Εντάξει, το ναι, έχουμε όμως. Ελπίζω να μην καταλήξουμε στο φούρνο βασικά. Και τρώμε ideas, ναι, όχι, δεν θα φάμε. Κάτι μαγειρευτό, κάτι από εστιατόριο. Θα βγάλουμε χωρίς μάτι. Λοιπόν, και σαλάτες δεν μπορώ να κόψω. Άστα, τα χέρια είναι. Ναι. Για πόσο ήρθε αυτή τη στιγμή, ελπίζω αύριο να ξυπνήσω λίγο καλύτερα. Νομίζω ότι είμαι λίγο καλύτερα από χθες. Νομίζω. Για να δούμε. Ελπίζω. Σε βλέπω λίγο καλύτερα. Χθες δεν μπορούσε να κινήσει τα δάχτυλα καθόλου. Πάθαινε σοκ. Ακόμα παθαίνω σοκ. Είναι πολύ περίεργες. Μυρμήγκιασμα, ηλεκτροσοκ. Είναι τα ρεύματα του νευρικού συστήματος. Όπως και να έχει, πείτε μας και τα δικά σας τα νέα, τα καλά, τα κακά, τα καταρθώματά σας. Γιατί μόνο εμείς μιλάμε τόσο καιρό. Πείτε μας και εσείς τίποτα. Ωραία. Ωραία. Άντε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Γεια σας.